Κυρία Γυριτζάκη, την οποία και με την ευκαιρία που μου δίνετε τώρα, ευχαριστώ και πάλι δημόσια, όπως ευχαριστώ και τον κύριο Πυριανάκη, τον αρχιτέκτονα, τον Ηρακλειώτη αρχιτέκτονα, ο οποίος έχει μεσολαβήσει για αυτή τη δωρεά και έχει κουραστεί αρκετά. Είδαμε το κτίριο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα στεγάσουμε το 2, τη Συμφωνική Ορχήστρα και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως είναι και η επιθυμία της Δωρήτριας. Εντυπωσιακό κτίριο. Ναι, είναι εξαιρετικό κτίριο. Είναι εξαιρετικό κτίριο. Θα προηγηθεί μια σειρά μελετών, η οποία δεν φαντάζομαι ότι θα αργήσει ιδιαίτερα να περατωθεί. Και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στην αξιοποίηση. Υπάρχει μελέτη για το κτίριο αυτό, έτσι, δηλαδή είναι... Δεν νομίζω. Ναι, Ηρακλή, υπάρχει μελέτη για το κτίριο? Όχι, υπάρχει μελέτη ως boutique hotel. Α, καταλαβαίνω. Οπότε... Θα γίνει μελέτη. Ναι. Θα γίνει μελέτη για τη χρήση που το προορίζουν. Ναι. Θα τα πείτε με τη Νέα Δημοτική Αρχή Εφεξής, η οποία θα έχει την ευθύνη της... Ολοκλήρωσης. Των μελετών και της ολοκλήρωσης του κτιρίου στη συνέχεια. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες προς την κυρία Λυριτζάκη, η οποία έκανε αυτή την απίστευτη δωρεά στο Δήμο Ηρακλείου, και βεβαίως προς τον κύριο Πυριανάκη, που εδώ και πολύ καιρό μεσολαβεί και προσπαθεί να βοηθήσει. Όπως γνωρίζετε, έχουμε μια υψηλού επίπεδου Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης, και αυτή η ορχήστρα που προκύπτει από το 2 του Δήμου Ηρακλείου θα βρει εδώ στέγη, θα βρει το χώρο της για να μπορούν τα παιδιά να εκπαιδεύονται προκειμένου να δίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Η κυρία Λυριτζάκη αυτό ήθελε, ένα χώρο πολιτισμού και εκπαίδευσης, και νομίζω ότι εδώ τα παιδιά θα εκπαιδεύονται στη μουσική και θα βρουν το καταφύγιο τους, τη βάση τους και το χώρο που πραγματικά μας λείπει εδώ και καιρό. Το κτίριο είναι η κατοικία της οικογένειας Βασιλάκη από τις αρχές, τα πρώτα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας. Προϋπήρχε εδώ ένα μοναστήρι των Σερβιτών, Άγιος Παύλος των Σερβιτών. Από ό,τι είδατε μέσα, συνεχίζει να υπάρχει το παρεκκλήσι και υπάρχουν και κατάλοιπα του παλιού μοναστηριού του 1500. Από εκεί και μετά, μέχρι το τέλος της Ενωτοκρατίας, προς το τέλος της Ενωτοκρατίας, μεταβιβάστηκε στο κτίριο στο τάγμα των Δομινικανών, και μερίδιο της Τουρκοκρατίας κατοικήθηκε, έγινε πλέον κατοικία, με κάποιες σημαντικές αλλαγές στο όλο κτίριο. Η ιδιοκτήτρια, η κυρία Λυριτζάκη, που πλέον το δόρισε, τώρα μιλάμε για ιδιοκτήτη το Δήμο Ηρακλείου, το δόρισε με τον όρο να γίνει το οδείο της πόλης Ηρακλείου και να στεγάσει και την Ορχήστρα Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου. Εκτός από τη δωρεά που έκανε την αγορά και να το δωρήσει, η πρόθεσή της έχει στείλει και τα χρήματα των μελετών που απαιτούνται για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια, και η πρόθεσή της είναι άμεσα, εφόσον από τη στιγμή που θα έχουμε τον προϋπολογισμό του κτιρίου, να στείλει και τα χρήματα αποκατάστασης του κτιρίου. Είναι μια σημαντική δωρεά, ένα σημαντικό παράδειγμα για την εποχή μας, σε μια δύσκολη εποχή που δυστυχώς έχει σηματοδοτηθεί με πολλή αγριότητα και πολλή απανθρωπία, θα έλεγα. Είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Μέχρι στιγμής η αγορά του κτιρίου και συμβολογραφικά και στο δικηγόρο, συμβολογράφηκε τα λοιπά, είμαστε στις 570.000, και η αποκατάσταση του κτιρίου δεν το ξέρω, θα είναι όμως αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων. Η ίδια είναι η μητέρα της από το Πετροκέφαλο και ο πατέρας της από τις Αρχάνες. Γέννημα θρέμα του Ηρακλείου. Εγώ διατηρώ οικογενειακές σχέσεις μαζί της, και μάλιστα έχει προηγηθεί και κάτι άλλο, να το πούμε και αυτό, το σπίτι του Κρασαδάκη, του τέος Δημάρχου Ηρακλείου, βουλευτής και υπουργός κλπ. Με δαπάνες της το αποκατάστησε το κτίριο και το έκανε δωρεά στο Δήμο Ηρακλείου και αυτό, και στεγάζει τώρα διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου, του Πετροκεφάλου κλπ. Υπήρχε μία πρόταση από δική της, αυτή είναι να γίνουν 3-4 δράσεις, μεταξύ του οποίου το 2, όπως είπαμε, να στεγάσει τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων ή ένα εργαστήριο αποκατάστασης ενεργοτέχνης, σε κάθε περίπτωση εργασίες πολιτισμού. Η ίδια είναι διδάκτορας αρχαιολογίας, ευαίσθητη. Αρκετά ευαίσθητα, έλεγα, όσο αφορά την προσφορά. Έχει αρκετά χρήματα, προφανώς. Και θεώρησε χρέος ως αντίδωρο για την πόλη, την γενέσια πόλη, να δώσει αυτά τα χρήματα και να προσφέρει στην νεολαία της πόλης. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου 500 παιδιά που παρακολουθούν τις δράσεις του οδείου. Και όχι μόνο
καλλιέργεια ψυχής που δίνει η μουσική, αλλά και δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης. Εσωτερικά το κτίριο, η περίοδο τη Τουρκοκρατίας, έχουν γίνει η εσωτερική τύχη με το μπαρδεφί, είναι ένα στην κτισίματος που χρησιμοποιεί το ξύλο και τη λάσπη. Είναι μια αντισεισμική κατασκευή που γινόταν τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Αυτό υπάρχει μέσα και παράλληλα είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε ιδιαίτερα σε εξωτερικές τυποποιίες κατάλοιπα του μοναστηριού του 1500 των Σερβιτών. Τα τόξα δηλαδή εμφανή, πιστεύω να τα είδατε και στην εικόνα. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Να πούμε ότι ο σύζυγός της διπλωμάτης καριέρας, τέως γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός διεύθυνε δηλαδή τα συμβούλια από Παπανδρέου, Κουιταράν, Κόλλη κτλ. Και ο ίδιος ο ελληνομαθέστατος και έχουν κάνει προσφορές και συνεχίζει να κάνει προσφορές και για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και σε πολλά άλλα ξέρω ότι θα κάνει και άλλες προσφορές.